σημαντικό να το βλέπουμε και να το κοιτάμε και στο μέλλον. Δεν κάνουμε πράγματα τα οποία να εντυπωσιάσουμε και να δείξουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο, γιατί όλοι έχουμε το κοινωνικό πρόσωπο, όλοι έχουμε παιδιά εδώ πέρα, έχουμε συγγενείς, όλοι ενδιαφερόμαστε για το καλό του τόπου. Αλλά αυτό, εμείς είμαστε εδώ να διαχειριστούμε την κατάσταση και να βλέπουμε και μπροστά, να βλέπουμε και το μέλλον. Και να μιλάμε με πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και όχι με ιδεατές συνθήκες, σε πράγματα που ουσιαστικά είναι στο, μπορώ να το πω, με καθυπερβολή στο φάσμα της φαντασίας. Πραγματικά θα πρέπει όλα αυτά να είναι προστολογημένα. Είμαστε σε καθημερινή επαφή με τις υπηρεσίες. Να δούμε κάθε μέτρο που παίρνουμε, αν έχουμε δικαίωμα να το πάρουμε, αν πρέπει να περιμένουμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να το πάρουμε. Γιατί μπορεί να το πάρουμε εμείς σαν απόφαση εδώ και να βγει άκυρο και να μην μπορούμε να το υλοποιήσουμε μετά. Και αυτό τι αντίκρισμα θα έχει στον προϋπολογισμό του Δήμου και κατά πόσο ο Δήμος θα είναι όρθιος για να είναι δίπλα στις δομές και στις δομές που ουσιαστικά σε επόμενη σύνδεση με τον Δήμαρχο θα σας εξηγήσει ακριβώς ποιες είναι οι ενέργειες που έχουμε αποφασίσει για να πάμε σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο, σε ένα παραπάνω επίπεδο, την κοινωνική πολιτική του Δήμου. Και όχι για τώρα, απλά με αφορμή το τώρα να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και να είμαστε πιο παραγωγικοί για όλους τους δημότες μας. Όσον αφορά αυτό, έχει να κάνει με την χρηματοδότηση που πήραμε. Για την απαλλαγή των ανταποδοτικών που είπε η κυρία Πρωτοπαπά, πάλι δεν κατάλαβε ότι για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων πήραμε απόφαση από το προηγούμενο συμβούλιο, από την έκτακτη, οπότε δεν χρειάζεται να το ξαναλέει. Η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, το τέλος κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, για όσο διάστημα είναι κλειστό, γιατί δεν μπορούμε να πούμε για 4 μήνες, για 6 μήνες, για 8 μήνες μετά την κρίση, αν θα μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, ρωτάμε τα Υπουργεία κατά πόσο αυτό το πράγμα είναι εφικτό να γίνει και να το πάρουμε και να είναι υλοποιήσιμη απόφαση. Όχι απόφαση έτσι απλά για να την πάρουμε. Τα τέλη παρεπιδημούντων, θα το επαναλάβω, και το να καθαρίσει των εσόδων δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε, δεν υφίσταται. Γιατί όσο είναι κλειστά οι επιχειρήσεις δεν έχουν τέλη παρεπιδημούντων, γιατί πάει επί του τζίρου όπως και του ακαθάριστο των εσόδων. Θέλω να γίνει κατανοητό αυτό. Οπότε είναι εκ του περισσού να λέμε για αυτά τα δύο, επειδή κάπου τα είδαμε. Σε κάποιο άλλο το Δήμο τα είδαμε, τα λέμε, τα αναπαράγουμε. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε, να κοιτάμε ακριβώς τι ανταποκρίνεται στο καθένα, για να έχει και την πραγματική ουσία αυτών που λέμε. Για να μην λέμε γενικά πράγματα. Η υποχρεωτική αναμόρφωση, να καταλάβω και πάλι, να κάνω μια μικρή παρένθεση, έρχεται σε αντίθεση με τι. Οτιδήποτε ενέργεια για να έχουμε στον υπολογισμό μας χρήματα, για να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε για τις ευπαθείς ομάδες, προϋποθέτει αυτή την υποχρεωτική αναμόρφωση και κατόπιν μπορεί να κάνουμε 10, 20, 50 αναμορφώσεις για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό μας ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Οπότε το ξεπερνάω, το τελειώνουμε το θέμα υποχρεωτική αναμόρφωση και δεν είπε ο Δήμαρχος γιατί δεν το ψηφίσαμε. Απλά τέθηκε και πραγματικά αυτό ήταν που μας έβγαλε έξω από τα ρούχα μας, θέμα αναβολής της υποχρεωτικής αναμόρφωσης. Ένα πράγμα το οποίο όπου και να το πούμε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό το πράγμα. Τρόποι επιχορήγηση του Δήμου. Τρόποι επιχορήγηση του Δήμου, αυτό μελετάμε κάθε μέρα κατά πόσο μπορούμε μέσω της ΚΕΔΕ, μέσω της ΠΕΔ να μπορέσουμε να κάνουμε ενέργειες έτσι ώστε, γιατί αυτά τα 40.000 σύμπα είναι μόνο για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου. Στο να διακοπεί η ίσπραξη λαϊκών αγορών, τα τέλη από την ίσπραξη λαϊκών αγορών. Αυτή τη στιγμή οι λαϊκές αγορές λειτουργούν ή πολυτουργούν. Θα δούμε και πάλι με την υπηρεσία κατά πόσο αυτό γίνεται. Αλλά δεν πάει με την παρουσία της ημέρας στη λαϊκή αγορά, πάει σε σύνολο. Και αυτό θα πρέπει με την υπηρεσία να το δούμε. Θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις, όλες αυτές όμως θα πρέπει να είναι και υλοποιήσιμες και να έχουμε την απαραίτητη εφαρμογή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όσον αφορά την ΚΕΔΕ και με το που είπε για 30 εκατομμύρια ευρώ για συσίτια, αυτά αφορούν 60 δημάρχους της Αττικής και είναι ήδη αυτή η χαρτροφία και έχουν συσίτια στο σπίτι, είναι μια δομή την οποία την είχαν και την ενισχύουν. Όταν θα προχωρήσει αυτή η δομή να ανοιχτεί και σε περισσότερους δήμους, εδώ είμαστε και εμείς να τη διεκδικήσουμε. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, ο Δήμος, άλλο να πάρει μια απόφαση ΚΕΔΕ και να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών να δοθεί ένα δώρο στις υπηρεσίες καθαριότητας και εμείς να το υλοποιήσουμε, και άλλο να βγάλουμε εμείς επίδομα για τους εργαζόμενους καθαριότητας. Από πού πείτε μου,
οι εργαζόμενοι, όλα αυτά τα επιδόματα θα είναι από τα ανταποδοτικά τέλη. Πώς εμείς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα ανταποδοτικά τέλη πέρα από το εισπράξιο που έχουμε? Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα πραγματικά. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κυρία Παπαδόπουλο, ως αντιδήμαρχος οικονομικών που είστε. Να αναφερθώ και στο θέμα του τουρισμού για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Ήσασταν εσείς και άλλοι συνδυασμοί οι οποίοι κατ' επανάληψη αναβάλλατε το θέμα και δεν έχουμε πρόγραμμα τουριστικής προβολής, γιατί το είχατε συνδέσει με κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω με τι άλλο, το είχατε συνδέσει με κάτι άλλο. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εγκεκριμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής, οπότε καλά δεν συζητάω το κομμάτι των χρημάτων της τουριστικής προβολής, να το επιμερίσουμε στους ξενοδόχους, να μοιράσουμε τα 50 ξενοδοχεία, να πάρουμε από 450 ευρώ καθένας. Και να το κάνουμε και με ποια διαδικασία. Πρέπει να λέμε πράγματα υλοποιήσιμα για να μην πετάμε ρουκέτες στον αέρα, πραγματικά. Τώρα, στη Συμμαχία Ευρωπαϊκού Μανιφέστου Τουρισμού, σε αυτό το πράγμα δεν είναι πρώτη φορά τα ακούω, δεν ξέρω, αλλά εμείς είχαμε και τα εργαλεία να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα και τα απεμπολίσαμε. Γιατί ο λόγος, γιατί υπήρχε μια στάση αρνητική στο να περάσουμε το πρόγραμμα τουριστικού.